πλαίσιο τον πολιτιστικό ακόλουθο της Παλαιστινιακής Αντιπροσωπείας. Αν θέλει να πει δύο λόγια, να δεχθεί, υποθέτω, θα ξέρετε αυτό το χωριό του Αμπούτ. Πρώτα, καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ για αυτή την πρόσκληση και είναι μια ευκαιρία. Και παρόλο που έχω πάρα πολλά χρόνια, για πρώτη φορά μου παρουσιάζεται αυτή τέτοια χρυσή ευκαιρία για να μιλήσω σε ένα θέμα που δυστυχώς τα τελευταία χρόνια έχει πάρα πολύ υποστεί αλλίωση και παραμόρφωση. Εμείς στη Παλαιστίνη, και από όσο ξέρω εγώ και από όλα τα χρόνια που ζήσα εκεί, δεν ξέραμε τι σημαίνει ή τι, ποια είναι η διαφορά μεταξύ χριστιανού και μουσουλμάνου. Ποτέ δεν ξέραμε, εμείς τα παιδιά που παίζαμε σε μια γειτονιά, αν αυτός είναι χριστιανός ή αν αυτός είναι μουσουλμάνος. Ξεχωρίζανε μόνο την ώρα της προσευχής ή σε μια γιορτή. Πολλές φορές έζησα σε μια εκκλησία την ώρα δηλαδή της λειτουργίας, ο χριστιανός και ο μουσουλμάνος δίπλα-δίπλα. Κανένας δεν αναρωτήθηκε γιατί αυτός ο μουσουλμάνος είναι μέσα στην εκκλησία. Το ίδιο γινόταν και μέσα στο τέμενος. Πάρα πολλές φορές, και είναι πάρα πολύ δηλαδή καθημερινό, να βλέπεις ένα τέμενο την ώρα που προσεύχονται χιλιάδες μουσουλμάνοι, ανάμεσά τους χριστιανοί. Και οι χριστιανοί, ακόμα και με την επίσημη χριστιανική ενδυμασία. Και αυτό το πράγμα δεν προξένησε ποτέ απορία. Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια άρχισε να εμφανίζεται αυτή η διαφορά. Διαφορά μεταξύ χριστιανών μουσουλμάνων, μεταξύ των διάφορων αιρέσεων των μουσουλμάνων ή μεταξύ των διάφορων αιρέσεων των χριστιανών. Εγώ ποτέ δεν ξεχώριζα τι σημαίνει ορθόδοξος και καθολικός. Σε εμάς αυτό εκεί δεν υπάρχει αυτή η διαφορά. Δεν τέθηκε θέμα γιατί είσαι ορθόδοξος ή γιατί είσαι καθολικός. Και ακόμα για τους μουσουλμάνους, εγώ πρόσφατα εδώ στην Ελλάδα, είμαι τώρα 60 χρονών, πριν 4-5 χρόνια κατάλαβα τι σημαίνει Σουνίτες και Συνίτες. Όμως, όλα αυτά, δυστυχώς τώρα, μας επιβλήθηκαν και δυστυχώς αναγκαζόμαστε να ακουστούμε και τις συνέπειες. Και οι συνέπειες, δυστυχώς, είναι σε αίμα. Ελπίζω αυτές οι διαφορές γρήγορα να καταφέρουμε να τις διώξουμε και να ξαναεπιστρέφουμε στην κανονική μας ζωή. Όχι μόνο στην Παλαιστίνη, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Αν θέλετε να ρωτήσετε οτιδήποτε σχετικά, είμαι στην διάθεσή σας και χαρά μου να σας απαντήσω και να σας λύσω οποιαδήποτε απορία. Ξένα συμφέροντα. Κοιτάξτε. Όχι μόνο δυτικά υποθέτω. Όχι, δεν είναι απαραίτητο. Ο καθένας, πάρα πολύ τώρα τελευταία έχουν συμφέροντα στην περιοχή. Δηλαδή, η μεγαλύτερη έχθρα τώρα στην Παλαιστίνη είναι μεταξύ Παλαιστινίων, άσχετα αν είναι μουσουλμάνοι ή χριστιανοί, και Εβραίων. Δεν υπάρχει επαφή. Δεν πρόκειται να υπάρχει, όπως θέλουν τα πράγματα, όπως προχωράνε τα πράγματα, να υπάρχει επαφή. Όμως, πριν 50 χρόνια, δεν ξεχώριζε τον Εβραίο από τον χριστιανό ή από τον μουσουλμάνο. Ζούσαν όλοι μαζί, στο ίδιο χωριό, στην ίδια γειτονιά, την ίδια ζωή, τα ίδια ενδιαφέροντα, τα ίδια προβλήματα, όπως ζουν η κάθε κοινωνία. Δεν υπήρχαν καθόλου διαφορές. Και ακόμα, όταν άρχισε η εβραϊκή μετανάστευση προς την Παλαιστίνη, στα πρώτα χρόνια εμείς τους καλοδεχτήκαμε, τους ανοίξαμε τα σπίτια, τους φιλοξενήσαμε,
τους δώσαμε ακόμα και γη για να χτίζουν, για να μείνουν. Επειδή νομίζαμε ότι αυτοί οι διωγμένοι από την Ευρώπη και από αλλού, για οποιοδήποτε λόγο, αλλά δεν φανταστήκαμε ότι αυτοί έρχονται για να καταλαμβάνουν τη γη, δηλαδή με σκοπούς εχθρικούς. Και ακόμα μέχρι τώρα, πάρα πολύ εύκολα βρίσκεις Εβραίους και Παλαιστίνιους να συνάπτουν σχέσεις. Δηλαδή, όταν γνωρίζονται με οποιοδήποτε τρόπο, ή συνεργάζονται, ή δουλεύουν μαζί, ή μένουν κοντά, ή ξέρω εγώ, και ο ένας γνωρίζει τον άλλον, έρχεται σε επαφή με τον άλλον, εύκολα όλες αυτές οι διαφορές πέφτουν και ξαναγίνονται ή γίνονται η ένωση. Κύριε Πρέσβη, μου θυμήσατε την προσωπική ιστορία με έναν ταξιτζή. Ο ταξιτζής που με παραλαμβάνει κάθε φορά στο αεροδρόμιο του Τελαβίβ για να με πάει στη Ραμάλα, ονομάζεται το ταξί του The Holy Taxi. Γιατί? Διότι μέχρι το checkpoint είναι Eskehir. Μετά το checkpoint είναι Αχμέτ. Το ρώτησα ποιο είναι το θρησκευμά σου. Α, είμαι πανθεϊστής. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα ενός τετάρτου και αμέσως μετά σας περιμένουμε.